θα χρειαστούμε μισό φλιντζάνι που είναι 100 γραμμάρια αποξηραμένα χρυσόμηλα, μισό φλιντζάνι που είναι 65 γραμμάρια αποξηραμένα cranberry, 3 κουταλιές κονιάκ ή λικέρ πορτοκαλιού, είναι 45 γραμμάρια, εγώ προτιμώ το λικέρ πορτοκαλιού, 400 γραμμάρια γάλα ζαχαρούχο, 125 ml που είναι μισό φλιντζάνι, γάλα πλήρες, 125 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 260 γραμμάρια λευκή σοκολάτα καζινό, 400 γραμμάρια πτήμπερ καζινό, μπισκότα πτήμπερ καζινό, 3 τέταρτα του φλιντζανιού που είναι 130 γραμμάρια χαλεπιανά καθαρισμένα, είναι τα φιστίκια υγιεινής τα χαλεπιανά για όσους μας βλέπουν από την Ελλάδα. Μισό φλιντζάνι καρύδα αποξηραμένη, είναι 40 γραμμάρια καρύδα, συν έξτρα για το πασπάλισμα και 2 φακελάκια ζάχαρη βανίλιας. Λοιπόν, τούτο το γλυκό είναι πάρα πολύ εύκολο, πρέπει να σας πω. Και το ωραίο είναι, τούτο που σας είπα πριν, ότι μπορείτε να το κάνετε εκ των προτέρων και να το έχετε μέσα στο ψυγείο μέχρι μια εβδομάδα πριν. Που σημαίνει τώρα, όταν έχουμε έτσι καλεσμένους, είναι πολλά καλά όταν μπορούμε να κάνουμε κάποια γλυκά που πριν, χωρίς να θυσιάσουμε βεβαίως τη γεύση του και τη φρεσκάδα του. Λοιπόν, τούτα είναι αποξηραμένα χρυσόμηλα λιβαδιώτη, τα οποία είναι πάρα πολλά ωραία και πολλά μαλακά, σαν τα φρέσκα, έτσι πολλά πολλά μαλακά, είναι ξεραμένα χρυσόμηλα ας πούμε, τα οποία να βάλουμε μέσα στο λικέρ, να φουσκώσουν έτσι, να πιάσουν ωραίο άρωμα από το λικέρ πορτοκαλιού. Τούτα είναι το τέλειο σνακ. Όταν έχετε καλεσμένους, πάντα να βάλετε ένα μπολάκι που να έχει αποξηραμένα έτσι, φρούτα μέσα. Γιατί αρέσω στους καλεσμένους, εκτός που ξηρούς καρπούς, είναι ωραία να έχετε τέτοια πράγματα. Γιατί αν έχετε και καλεσμένους, οι οποίοι είναι κάμπο σύνορα σπίτι, κάποια στιγμή είναι να θέλουν έτσι ένα γλυκάκι, το οποίο να μην είναι σοκολάτα, να μην είναι τρούφα, να μην είναι... Οπότε τούτα είναι πολλά βολικά. Επίσης, τούτα πάμε πάρα πολλά πάνω σε grazing boards, τα λεγόμενα. Να σας δείξω μια άλλη φορά, τα οποία είναι όταν οι πιατέλες αλαντικών, όπως εμάθαμε εμείς να τις λέμε, τα πλάτερς αλαντικών και τυριών, πολύ εύκολο να το κάνετε σπίτι σας και μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Να σας δείξω μια άλλη φορά τι βάλουμε πάνω. Λοιπόν, να κόψουμε τα χρυσόμηλα. Ωι ρε, 100 γραμμάρια. Να το βάλω ρητούν να γίνει 101. Ωραία, σε έναν μπολ βάλουμε τα χρυσόμηλα μαζί με τα αποξηραμένα cranberries. Λατρεύω αποξηραμένα cranberries. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όμως σταφίδες. Ωραία, θα βάλω, τούτο είναι λικέρ πορτοκαλιού. Αρέσκει μου πάρα πολλά το λικέρ πορτοκαλιού. Αν δεν θέλετε να βάλετε, με βάλετε, αν δεν θέλετε καθόλου αλκοόλ, με βάλετε καθόλου αλκοόλ, μπορείτε να βάλετε λίγο χυμό πορτοκάλι και να φουσκώσετε τα φρούτα σας. Αλλά το αλκοόλ που βάλω εγώ έντσι και πάρα πολύ. Και να τα αφήσετε έτσι μια μεριά να φουσκώσουν. Μετά πρέπει να πιάσουμε μια μικρή κατσαρόλα, αν είναι δυνατόν. Και θα βάλουμε μέσα το γάλα, το ζαχαρούχο. Δεν ξέρω, σας το είπα ξανά, αλλά τον καιρό που ήμουν μικρή, η μαμά μου δεν αγοράζε γάλα ζαχαρούχο. Σωστά δεν αγοράζε γάλα ζαχαρούχο, γιατί έλεγε ότι να χαλάσουν τα δόντια μας αν πίνουμε, αν τρώμε γάλα ζαχαρούχο, διότι έχει μέσα ζάχαρη. Και προτιμούσε βεβαίως, σαν καλή η μαμά, να πιάνει φρέσκο γάλα. Αλλά άρεσκε μου το γάλα το ζαχαρούχο. Και η γειτόνισσα μου, οι φίλες μου, οι γειτόνισσες μου, η Μέρη και η Νάγια και ο Γιώργος, είχαν πάντα γάλα ζαχαρούχο. Και θυμούμαι όποτε πήγαινα σπίτι τους, έτρωα το γάλα ζαχαρούχο με το κουταλάκι. Αρέσκε μου πάρα πολύ. Λοιπόν, να βάλουμε το γάλα το ζαχαρούχο μαζί με το γάλα το φρέσκο. Να το αρέσουμε λίγο. Και το βούτυρο. Ουσιαστικά είναι η διαδικασία της δούκισσας. Που ξέρετε από τη δούκισσα που βάλουμε ζάχαρη, βούτυρο, γάλα. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση είναι να βάλουμε το ζαχαρούχο έτσι για να το δώσουμε έτσι μια έξτρα ωραία γεύση. Θα βάλουμε βεβαίως ζάχαρη γιατί το ζαχαρούχο ήδη έχει ζάχαρη μέσα. Να έχει και τα γλυκό, το γλυκό μας δηλαδή. Και θα βάλουμε και 2 βανίλιες.
Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και λίγο ξύσμα πορτοκαλιού. Πάει πάρα πολλά μες στον τυφτουκίσιο. Να δώσει έτσι ακόμα πιο έντονη γεύση πορτοκαλιού. Λοιπόν, παράλληλα, έχω δαμέ τις σοκολάτες μου της Καζίνο, η οποία, τούτη, η σοκολάτα είναι πάρα πολλά ωραία. Είναι λευκή σοκολάτα, όπως πρέπει να είναι λευκή σοκολάτα, βουτυράτη δηλαδή. Και θα χρειαστούμε από την σοκολάτα 200, θυμούμε, 70 γραμμάρια, 260 γραμμάρια. Οπότε θα τη μετρήσουμε σε έναν μπολ. Να την κόψουμε σε κομματάκια γιατί είναι πιο εύκολο μετά να λιώσει. Η σοκολάτα η λευκή είναι ιδιότροπο πράγμα. Δεν πρέπει να τις βάλετε πολλά ψηλές θερμοκρασίες. Με τις πολλά ψηλές θερμοκρασίες καίγεται. Και κόφκι, και είναι καλή. Οπότε όταν τελειώνετε τη σοκολάτα τη λευκή, πρέπει να τελειώνετε σε χαμηλή θερμοκρασία. Εννοείται σε μπεν μαρί. Αλλά ακόμα και σε μπεν μαρί να τη βάλετε. Αν βάλετε πολλά ψηλή θερμοκρασία, δεν της αρέσει. Γι' αυτό, όχι να μας πιάσει που κάτω τώρα και να βρούμε. Γιατί δεν ανακατεύουμε. Λοιπόν, 85, ωραία. 260 γραμμάρια λευκή σοκολάτα, ναι, τι δάμε. Τούτα είναι τα Καζίνο Petit Beurre. Τα μπισκοτάκια τα Petit Beurre, να χρειαστείτε δύο συσκευασίες, το 200 γραμμαρίων. Τα προϊόντα Καζίνο μπορείτε να τα βρείτε αποκλειστικά στην υπεραγορά ΑΜΕΓΑ, στις υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, όλα τα προϊόντα Καζίνο. Λοιπόν, τα μπισκοτάκια τα οποία πρέπει να θρηματίσουμε, είπαμε ότι δούκισαν που κάνουμε, οπότε θα πιάσουμε έτσι ένα μεγάλο μπολ και θα θρηματίσουμε μέσα τα μπισκότα. Υπάρχουν δύο τρόποι να θρηματίσετε τα μπισκότα. Ο ένας είναι τούτος, ο οποίος, για να σας πω την αλήθεια, είναι εγώ τούτον κάνω. Με τα χέρια σας ή να τα κουπανίσετε, όπως λέμε, με τον πλάστη. Αλλά να σας πω, άμα είναι να κάνετε τούτη την ποσότητα της δούκης σας, που έχει και πακέτα μπισκότα, με τα χέρια σας μια χαρά. Εξάλλου, θέλετε, ας πούμε, έναν τέλεια θρηματισμένα, θέλετε κάποια κομμάτια λίγο πιο μεγάλα, κάποια κομμάτια λίγο πιο μικρά, και τα χέρια σας κάνουν ακριβώς το πράγμα. Λοιπόν, τώρα λιώσαμε το βούτυρο μαζί με το γάλαντο ζαχαρούχο, ναι, το δαμέ, και τούτο το μείγμα μου τώρα είναι έτσι ζεστό, χλιαρό. Και έτσι όπως είναι χλιαρό και ζεστό, βάλω μέσα τη σοκολάτα μου. Η εστία μου σβηστεί. Τούτο πρέπει να το κάνετε, όχι πας στην εστία, να κατεβάσετε το μείγμα μου την εστία. Βάλετε τη σοκολάτα μέσα και αφήνετε την έτσι λίγο. Η σοκολάτα η λευκή λιώνει πολλά εύκολα με χαμηλή θερμοκρασία και να κατέβεται ώσπου να διαλυθεί και να ομογενοποιηθεί. Τεράστια λέξη. Πρέπει να της δώσετε της λίγο την ευκαιρία να βράσει και να αρχίσει να λιώνει. Εν το κάνω όλο μαζί, δηλαδή αν έβαλα τη σοκολάτα νουλή μαζί μέσα, βάζω λίγο, να αφήνω την έτσι να σταθεί, να βάλω και την υπόλοιπη να την αφήκω να σταθεί. Την αφήσουμε έτσι να σταθεί λίγη ώρα. Και εν τω μεταξύ, χρησιμοποίησα χαλεπιανά, καθαρισμένα, λιβαδιώτη, ανάλατα. Τούτο το πακέτο, έτσι όπως το βλέπετε, άμα το ανοίξω μπορεί να κινδυνεύσει και θα το καθαρίσω στη στιγμή. Τα χαλεπιανά δεν θα τα κόψω καθόλου, θα τα αφήσω έτσι ολόκληρα. Μπορείτε να βάλετε άλλους ξηρούς καρπούς, μπορείτε να βάλετε αμύγδαλα, θέλετε. Εμένα αρέσκουν μου τα χαλεπιανά γιατί είναι και πράσινα, οπότε φαίνονται έτσι ωραία. Θα βάλω καρύδα αποξηραμένη μέσα στο μείγμα μου και θα πιάσω τη σπάτουλα μου, θα κάνω ένα ανακάτεμα. Μόλις λιώσει η σοκολάτα μου, σχεδόν τέλεια λιωμένη, θα βάλω το μείγμα, θα ενώσω τα δύο μείγματα μαζί. Ουσιαστικά είναι η φιλοσοφία της δούκης σας, χωρίς τη σοκολάτα ή το κακάο, την σκούρα σοκολάτα, τέλος πάντων τη μαύρη ή τη σοκολάτα γάλακτος, είναι με λευκή σοκολάτα και το γάλαντο συμπυκνωμένο, το ζαχαρού. Ως πω να λιώσει, να σας πω ότι
Μπορείτε να τη βάλετε σε έναν ταψί των 23 ή των 26 εκατοστών. Εγκάμποση του σα θέλει των 26 εκατοστών. Να βάλετε, να καλύψετε το ταψί σας με πλαστική μεμβράνη και να καλύψετε το ταψί με πλαστική μεμβράνη. Βρέξετε το πρώτα. Στραγγίστε το και μετά μα βάλετε την πλαστική μεμβράνη. Η πλαστική μεμβράνη αρπάσει πάνω στο ταψί και κολλά. Και μετά να βάλετε μέσα τη δούκισσα σας. Ή μπορεί να θέλετε άλλον ταψί. Μπορεί να θέλετε να την κάνετε μακρόστενη ή μπορεί να θέλετε τούτο που έκανα εγώ. Τώρα να σας το δείξω σε ένα λεπτό. Τώρα να λιώσουμε τη σοκολάτα. Είπαμε ότι η εστία μου δεν είναι αναμένη. Να το βάλουμε, αν έμεινε και κανένα κομματούδι σοκολάτα, δεν πειράζει. Να βεβαιωθείτε ότι η σοκολάτα σας είναι καλά λιωμένη. Και πριν να το βάλετε, πιάστε έναν καλαμάκι. Βάλω, μια χαρά. Ωραία, λοιπόν. Τώρα να βάλουμε τούτο το μείγμα εδώ μέσα. Και να μην ξεχάσουμε και τα γλυκά μας τα οποία φουσκώνουμε έτσι ωραία. Να μπούμε έτσι λίγο ανακάτεμα και να βάλουμε και τα γλυκά. Με όσον λικέρ τραβήσαν, το υπόλοιπο είναι να μπει μέσα στη δούκισσα μας. Κάμετε έτσι έναν καλό ανακάτεμα. Να βεβαιωθείτε ότι το μείγμα της σοκολάτας, του βουτύρου, και του γάλατος του συμπυκνωμένου είναι καλά αναμειγμένα με όλα σας τα υλικά, ότι είναι υλικά στεγνά. Μπορείτε να κάνετε μικρά μακρόστενα, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε επίσης να το αφήσετε λίγο ώρα να σταθεί το μείγμα σας, να τραβήσει και μετά να το τυλίξετε σε αντικολλητικό χαρτί και να κάνετε έτσι ένα σαλάμι με τη δούκισσα. Αλμένε πέφτε. Τέλειο. Τέλειο, ονειρεμένο πραγματικά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δάμε, είπα σας, να το μεταφέρετε μες στο ταψί σας. Βάρτε πλαστική μεμβράνη που πάνω και βάρτε το μείγμα σας μέσα. Και αφήστε το να σταθεί. Εγώ να το αφήσω να σταθεί τώρα. Να το κάνω ρολό μετά, όπως το σαλάμι και να το κόψουμε μετά φέτες. Εγώ το δικό μου έχω το... Έκανα το με σε τούντο ταψί, το χριστουγεννιάτικο, πάντα έτσι κάνω εγώ με τούντη δούκισσα. Το τις βγάλουμε. Που δεντράκι. Τι είναι πιο ωραία. Α, έπρεπε, συγγνώμη, κάμα λάθος. Πρώτα έπρεπε να βγάλω το πλαστικό που πάνω και μετά να τη γυρίσω. Να το βάλουμε έτσι. Εγώ πάντα βάλω την στο ξύλο, γιατί δεν έχω μια μικατελάνη που είναι αρκετά μεγάλη που να χωρεί το δεντράκι μου. Αλλά επίσης φατσάρι ρούλας, δεν νομίζετε ότι φατσάρι. Είναι πάρα πολλά ωραία. Επίσης, όταν είναι να σερβίρετε τη δούκη σαν τη λευκή, μην τη βγάλετε κατευθείαν από το ψυγείο. Αφήστε την έτσι λίγο ώρα να σταθεί για να γίνει έτσι λίγο πιο μαλακιά και μετά να πιάσετε καρύδα αποξηραμένη. Κάμετε την έτσι χιονισμένη και σερβίρετε. Ναι, τέλεια! Ναι, Merry Christmas η κατάσταση, δάμε! Τέλεια! Ας θέλετε, μπορείτε να βάλετε και cranberries που πάνω, μπορείτε να βάλετε φρέσκα cranberries που από εκεί που ποδάζουν να κάνετε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ό,τι και να κάνετε, έναν τέλεια και σε γεύση και σε εμφάνιση. Λοιπόν, έτα.